Η πρόσκαιρη άνοδος του τζίρου των λιανικών πωλήσεων τον Ιανουάριο λόγω της έναρξης των εκτόσεων δεν στάθηκε ικανή να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα στην αγορά. Η στέρηση βασικών δικτών το Φεβρουάριο και το Μάρτιο αποτελεί σημείο αναφοράς όλων των παραγόντων της αγοράς. Δυστυχώς η κατανάλωση είναι σε ελεύθερη πτώση, δεν αλλάζει κάτι και κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα. Ας ελπίσουμε ότι η Ανάσταση του Κυρίου θα φέρει και την Ανάσταση της αγοράς. Ένα ακόμα βασικό στοιχείο για τη μείωση της αγοραστικής κίνησης αποτελούν τα τελευταία φορολογικά μέτρα και κυρίως η αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Κρατάμε τις τιμές ίδιες παρόλο που ο ΦΠΑ έχει ανέβει. Και αυτό πρέπει να το ξέρει ο καταναλωτής, ότι δυστυχώς όλη τη ζημιά θα την απορροφήσουν τα μαγαζιά. Την εικόνα αυτή συναντούμε όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά. Καταστήματα δεκαετιών, οικογενειακές επιχειρήσεις αναγκάζουν να βάλουν λουκέτο λόγω της οικονομικής κρίσης. Στον ίδιο δρόμο, δύο καταστήματα έκλεισαν μέσα σε διάστημα λίγων μηνών. Όσον αφορά την πασχαλινή αγορά, μουδιασμένοι καταναλωτές τόσο στις παραγγελίες για την οβελία, όσο και στις καθημερινές αγορές τροφίμων. Είναι μικρότερες και σε μικρότερα βάρη.